Το Δίκτυο Φοιτητών Εράσμους Ελλάδος, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια του επιστημονικού τουρισμού, διοργανώνουν την 22η Γενική Συνέλευση του Δικτύου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από τις 6 στις 8 Δεκεμβρίου. Οι φοιτητές οι οποίοι σπάνε τα μονοπάτια της ελληνικής, αλλά την κάνουν ευρωπαϊκή κουλτούρα, δίνοντας πάρα πολλά στους ίδιους και στη χώρα. Και αντίστοιχα, το ίδιο δίκτυο είναι εκείνο που βοηθάει τους φοιτητές της Ευρώπης που έρχονται στην Ελλάδα με σκοπό να αναγνωρίσουν, θα έλεγα εγώ, εκτός από τον ακαδημαϊκό και τον επιστημονικό μας τουρισμό, τα 4 βασικά στοιχεία του τουρισμού μας, δηλαδή τη φύση, τη γαστρονομία, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την πραγματική αίσθηση τουρισμού και φιλοξενίας. Στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 εθελοντές, εκπροσωπώντας 20 τοπικούς συλλόγους και τα αντίστοιχα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία δραστηριοποιούνται. Ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τόσο τους εισερχόμενους φοιτητές Εράσμους στη χώρα μας, όσο και τους εξερχόμενους, και να τους βοηθήσουμε στην ένταξή τους, αλλά και στην προώθηση του προγράμματος Εράσμους. Το Εράσμους για μας είναι ο κύριος πυλώνας δράσης μας, τον οποίο υποστηρίζουμε, είτε με διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, είτε με συνέδρια, ημερίδες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να οργανώσει το τοπικό σύλλογο στο εθνικό επίπεδο. Υποδεχόμαστε στην πόλη μας νέους από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μας, την κουλτούρα και τον πολιτισμό του τόπου μας. Κύρια μέρημνά μας φυσικά είναι η υψηλή ποιότητα της εκδήλωσής μας και επομένως θέλουμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα χρησιμοποιώντας βιοδιασπόμενα προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Στόχος της Γενικής Συνέλευσης είναι να εκπαιδευτούν οι εθελοντές του δικτύου σε σημαντικές δεξιότητες χρήσιμες για τη βελτιστοποίηση των δράσεών τους, αλλά και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφορετικών τοπικών συλλόγων και εθελοντών. Και θέλει να παρουσιάσει την κουλτούρα του νησιού της Κρήτης και συνολικά της χώρας και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των φοιτητών από όλο τον κόσμο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα στα Χανιά το Δεκέμβρη για αυτή την 22η Γενική Συνέλευση μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, που είναι ένας αργός που βοηθάει τελευταία χρόνια πάρα πολύ σημαντικά και το The Creative και συνολικά το Δίκτυο Φοιτητών Εράσμους. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πάλι είμαστε εδώ και το The Creative φέτος γίνεται, όπως είπαμε, 10 χρονών. Και σας προσκαλούμε όλους το Μάιο και πάλι εδώ για να αγκαλιάσουμε το κρητικό πνεύμα και να παρουσιάσουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικοί σύλλογοι υποδέχονται κάθε χρόνο περισσότερους από 2.500 φοιτητές.